Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλό μεσημέρι από τις Σέρες και καλό μήνα. Φτάσαμε Απρίλιο πλέον και ο Πανσεραϊκός οδεύει ολοταχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, σε μια μεγάλη επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία 12 χρόνια μετά τον υποβιβασμό του το 2011. Στο ΣΥΝ 9 από την ΑΕΛ, η οποία άνοιξε χθες το πρόγραμμα του Βορρά στη 17η αγωνιστική της Super League 2 με αυτό το δραματικό 3-2 επί του ΠΑΟΚ, αλλά με ένα εντυπωσιακό σερί 12 νικών στο πρωτάθλημα, η μία χωρίς αγώνα επί του Απόλλωνα Λάρισας που έχει πλέον αποσυρθεί, οδεύει ολοταχώς στην άνοδο, αλλά το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα. Είμαστε μόλις στην 17η αγωνιστική και υποδέχεται μια σκληροτράχυλη ομάδα, τον Αλμοπό Αριδέας, ο οποίος είναι αήττητος εδώ και 9 αγώνες και σε σχετική ασφάλεια από την ζώνη του υποβιβασμού. Περιμένουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα επιστρέψουμε εδώ στο δημοτικό γήπεδο των Σερών μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σας και πάλι, φίλες και φίλοι, από το δημοτικό γήπεδο των Σερών. Μερικά λεπτά μακριά από την Σέντρα, στο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όπως αναμένεται, του πρωτοπόρου Πανσεραϊκού με τον ένατο Αλμοπό. Υπενθυμίζω, αήττητη η ομάδα της Αριδέας εδώ και 9 αγώνες. Από 12 σερί νίκες στο πρωτάθλημα έρχονται οι γηπεδούχοι του Μάριου Σοφιανού, τον οποίο έχει δίπλα του τώρα το νέο μεγάλο ταλέντο του Πανσεραϊκού, ο ρεπόρτερ μας σήμερα, ο Γιώργος Μίνος. Καλησπέριζω και τους δύο. Γιώργο, δίνω το λόγο σε σένα. Καλησπέρα, Παναγιώτη, και καλό μήνα. Έχουμε κοντά μας, όπως είπες και εσύ, τον Μάριο Σοφιανό, ο οποίος για πρώτη φορά κλείθηκε στην Εθνική Ελπίδων. Πρώτη φορά κλείθηκε στο παιχνίδι του τελευταίου. Μάριε, πρώτα πώς αισθάνθηκες που κλείθηκε στην Εθνική Ελπίδων πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα? Σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία για μένα, ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πίσω στην ομάδα μου και θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, όπως και όλα τα παιδιά, για να συνεχίσουμε και να πετύχουμε το στόχο μας. Αλήθεια, είστε στην κορυφή από την αρχή που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Κουράζει η κορυφή. Τι πρέπει να προσέξει ο Πανσεραϊκός για να βγει στη Super League? Είναι ένα όνειρο όλου του σεραϊκού λαού, όπως βλέπω εδώ. Σίγουρα θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δούμε το 100% να είμαστε συγκεντρωμένοι. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε το ίδιο, μπαίνουμε μέσα και κυνηγάμε τους 3 βαθμούς. Πιστεύω όσο συνεχίσουμε και το κάνουμε αυτό, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο σημερινός αντίπαλος είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα και πιστεύω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Σε ευχαριστώ θερμά. Ο 19χρονος Μάριος Σοφιανός, γεννημένος τον Νοέμβρη του 2003, ένας από τους σεραίους του Πανσεραϊκού, διεθνής πλέον με την Εθνική κάτω των 21, αγωνίστηκε στο φιλικό 0-1 από την Ουγγαρία. Είναι στον πάγκο σήμερα για τον Παύλο Δερμιτζάκη, ο οποίος καθοδηγεί από νίκη σε νίκη τον Πανσεραϊκό. Δεν είναι και τόσο απλή αποστολή πάντως σήμερα απέναντι στον Αλμοπό του Βασίλη Πέλκα, ο οποίος είναι τώρα δίπλα στον Γιώργο. Γιώργος, ακούμε. Ο Βασίλης Πέλκας είναι εξάδελφος του Δημήτρη Πέλκα. Η οικογένεια Πέλκα δηλαδή έχει μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο, νομίζω, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Εντάξει, ο Δημήτρης έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία ποδοσφαιρικά τόσα χρόνια. Εγώ από τη δικιά μου μεριά βρίσκομαι στη Β' Εθνική αυτή τη στιγμή και έχουμε μια καλή πορεία και ελπίζω να έχουμε και συνέχεια στην πορεία. Όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός Αριδέας προέρχεται από μια μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή, παιχνίδι με παιχνίδι. Είστε στην 8η θέση, μοιράζεται ίδιους βαθμούς με το Διαγόρα. Ο Πανσεραϊκός είναι πρώτος βαθμολογία, έχει ένα σερί νικών, νομίζω 12 αγωνιστικών. Από τη δικιά μας πλευρά έχουμε και εμείς ένα σερί, έχουμε να χάσουμε 9 αγώνες. Θα είναι ένα δύσκολο μάτς, αλλά πιστεύω άμα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή και είμαστε αυτοί που πρέπει, δεν έχουμε να βοηθούμε κάποιον μέσα στο γήπεδο και σήμερα και γενικά στους άλλους αγώνες και χωριστά. Γνωρίζω ότι παίζετε με τον πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα. Αυτό είναι μια πρόκληση για εσάς ή θα προσπαθήσετε να κάνετε αυτό που κάνετε τα τελευταία παιχνίδια? Αυτό που είπα και προηγούμενο, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε, να βγάλουμε ο καθένα το καλύτερο του εαυτό και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από την βαθμολογική θέση του Πανσεραϊκού.
Ευχαριστώ πολύ. Ο Αλμοπός πέρασε νικητής από εδώ στην τελευταία του επίσκεψη στις Σέρες με 1-3 πέρσι το 2022. Ακολούθησαν δύο εκτός έδρας νίκες των Σερέων, μεταξύ αυτών και το 0-1 στον αγώνα του πρώτου γύρου. Έχει τα προβλήματά του ο Γιώργος Τυριακίδης, γι' αυτό και παρατάσσει την ομάδα του με 3-5-2 ή 5-3-2 αν προτιμάτε. Ο αμυντικός Χάφας Λαμπάλογλου υποστοχωρεί στο κέντρο της άμυνας, όπως και ο αριστερός Μπάκο Μανολάκης δίπλα στον Τσιμπούκα, βασική απουσία αυτή του τιμωρημένου Δημήτρη Σουλιώτη. Στα χαφ, στις πτέρυγες πιο σωστά, ο Παρασκευάς φουλμπάκ δεξιά και ο Μακρυδάκης αριστερά, Έπας, Πέτας και Κέρθη οι τρεις κεντρικοί χαφ, με τον Βασίλη Παπαδόπουλο να προωθείται από δεξιός εξτρέμ σε φορ δίπλα στον Θέμη Πατρινό. Λείπει επίσης ο Κώστας Κυριακίδης, ο οποίος αγωνίστηκε στο προηγούμενο μάτς στη μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή, και ο μακροχρόνια από τον δεξιός μπακ ο Ραφαήλ Γιαλαμούδης, καθώς είχε κάνει δύο αλλαγές προσώπων στην αρχική ενδεκάδα, το αλλαγή σχηματισμού όμως ο Γιώργος Τυριακίδης. Από την άλλη, με 4-4-2 παρατάσει ο Παύλος Δερμιτζάκης τον Πασεραϊκό, έχοντας αρκετά και σημαντικά προβλήματα. Ο Τάσος Σαυλονίτης παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον αρχηγό Τέλη Καρασαλίδη. Ο Κατσίκας παραμένει ανάμεσα στα δοκάρια. Ζέρης δεξιά, Λιμπεράκης αριστερά, Θημιάνης και στα 22 αμυντικοί χαφ. Ο Ιταλομαροκινός, ο Κανής στην όρημη θέση του δεξιά. Ο Βίκτορ Στίνα, ο Μολδαβός διεθνής, επιστρέφει για να παίξει στα αριστερά. Ο Κύπριος Κατσαντώνης στο πλευρό του Σαΐντ Αχμεντ Σαΐντ, του Γκανέζο Ιταλού, που είχε κρίνει με δική του εκτέλεση πέναλτι, που κέρδισε κιόλας ο ίδιος το μάτς του πρώτου γύρου στην Αριδαία, εκείνο το 0-1. Θα προσπαθήσει να τα καταφέρει και σήμερα εντός έδρας ο Πανσεραϊκός, ο οποίος, υπενθυμίζω, έρχεται από 12 σερή νίκες στο πρωτάθλημα, το μεγαλύτερο σερή νικών των Σεραίων στην ιστορία τους στην δεύτερη κατηγορία. Οι ομάδες έρχονται, μπαίνουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια σε αυτή την 17η στροφή του πρωταθλήματος της Super League 2. Ο Πανσεραϊκός στον Βορρά και η Κηφισιά στον Νότο, έχοντας 40 βαθμούς η κάθε μία ομάδα, είναι αυτές που διεκδικούν με βάσιμες ελπίδες την απευθείας άνοδο, υπενθυμίζω, φέτος το έπαθλο για τους νικητές των δύο μήλων του πρωταθλήματος. Ο Πανσεραϊκός και ο Αλμοπός ανέβηκαν μαζί στη δεύτερη κατηγορία το καλοκαίρι του 2021. Ο Αλμοπός ένατος πέρσι, ένατος και φέτος. Πέρσι τέτοια εποχή, πέρσι συνολικά ο Πανσεραϊκός μάζεψε 33 βαθμούς στο πρωτάθλημα, φέτος έχει ήδη 40, πολύ μεγάλη η βελτίωση της ομάδας. Βλέπουμε την διαιτητική τριάδα, ο 38χρονος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου, πλησιάζει τα 200 παιχνίδια στην καριέρα του και θα διευθύνει το μάτς σήμερα. Από την ίδια ένωση, οι δύο βοηθοί, ο Θεόφιλος Μωυσιάδης και ο Θανάσης Θανασιάς. Τέταρτος, ο Στέφανος Δημητριάδης από την ένωση Χαλκιδικής. Ο Ραφαήλ Πέτας, αρχηγός για τον Αλμοπό. Ένας πρώην του Πανσεραϊκού, ο Παύλος Έπας, στο πλευρό του, στη μεσαία γραμμή του Αλμοπού, επιστρέφει ως αντίπαλος. Γι' αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι, ο Πανσεραϊκός ήταν στο συν 12 από την ΑΕΛ. Οι Λαρισαίοι μείωσαν την διαφορά κατά τη με αυτό το 3-2 επί της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ χθες. Ο Πανσεραϊκός έχει και πάλι την ευκαιρία να ανοίξει την διαφορά ξανά στους 12. Μια διαφορά η οποία θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, αλλά το πρωτάθλημα, ξαναλέω, έχει δρόμο ακόμα, καθώς το πρόγραμμα του Πανσεραϊκού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύσκολες εξόδους. Αυτή που ακολουθεί μεσοβδόμαδα παρακολουθείται επίσης απευθείας από την ΕΡΤΡΙΑ στο Καφθανζόγλιο ενάντια στον Ηρακλή. Έχει να φιλοξενηθεί από την ΑΕΛ, από την Αναγέννηση Καρδίτσας και από την Νίκη Βόλου, δηλαδή πρακτικά από όλες τις ομάδες που τον ακολουθούν αυτή τη στιγμή στην κατάταξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη, που τα πηγαίνει περίφημα αφού του διαδέχτηκε τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο τον Νοέμβρη, κρατά τις τύχες της στα χέρια της. Και αυτό παρά τα προβλήματα απουσιών, που δεν είναι και λίγα. Πέρα από τον βασικό κίπερ, τον Μάκη Γιαννίκογλου, λείπει και ένας βασικός δημιουργός στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού, ο Σάβας Μούργος, ο Άγγελος Οικονόμος, Σπύρος Νάτσος, ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης, ο Αδριάν Κολομπίνο και εκτός αποστολής και ο Δημήτρης Ανάκογλου. 7 απουσίες λοιπόν για τους Σεραίους, οι οποίοι όμως πάντως παρατάσσουν ένα πολύ δυνατό σχήμα και για το παιχνίδι το οποίο πρόκειται να αρχίσει
σε μερικά δευτερόλεπτα περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Μικρή η ιστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στους δύο. Τρία παιχνίδια έχουν διεξαχθεί ως τώρα στις Σέρες, το μάτς μόλις άρχισε, και έχουν σημειωθεί όλα τα αποτελέσματα. Μία νίκη για κάθε ομάδα και μία ισοπαλία. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μάτς που μόλις άρχισε με τον Πανσεραϊκό στην Σέντρα και στην απόπειρα για την πρώτη επίθεση. Ο Τάσος Σαβλονίτης πήρε θέση στο κέντρο της άμυνας, έχοντας επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Πανσεραϊκό δίπλα στον Τέλη Καρασαλίδη, εκτοπίζοντας τον Φώτη Παντεκίδη στον πάγκο. Ενώ συνεχίζει αριστερά στο ό,τι αφορά την άμυνα ο Οδυσσέας Λιμπεράκης, παρότι επέστρεψε ο Σταύρος Πεταβράκης. Αναμφίβολα ο Πανσεραϊκός μεγάλο φαβορί για το παιχνίδι σήμερα, αλλά ξαναλέω, ο Αλμοπός 9 μάτσα αίτητος, εκτός έδρας αυτό το πρωτάθλημα, έχει χάσει μόνο μία φορά τον Δεκέμβρη στη Βέρεια, 1-0 με πέναλτι στο 85. Λιμπεράκης, όπως το χώρισε ο Στίνα για να πάρει μπάλα. Και έχει ενδιαφέρον και αυτό το επιθετικό δίδυμο του Κύπριου, του Ανδρέα Κατσαντώνη, με τον Γκανέζο Ιταλό, τον Σαΐντ. Ο Κατσαντώνης είναι ένας παίκτης με την ευχαίρεια να αγωνιστεί και στην Πτέρυγα και σε ρόλο δεύτερου επιθετικού. Θημιάνης αριστερά για τον Λιμπεράκη, καθώς ο Πανσεραϊκός προσπαθεί να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει παιχνίδι ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, όπως εδώ, ευκαιρία για σέντρα, είναι χαμηλή προς τον Σαΐντ, έβγαλε ο Θωμάς Τσιμπούκας. Επιμένει ο Πανσεραϊκός, κερδισμένη κεφαλιά από τον Σαΐντ, δεν υπάρχει offside. Κανείς. Βάλα πίσω στον Καρασαλίδη. Αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Λιμπεράκη. Δεν έκανε την σέντρα με το αριστερό, την κάνει με το δεξί ο Λιμπεράκης. Αλλά περνά out. Σε αυτή την πρώτη απόπειρα του Πανσεραϊκού στο μάτς να βάλει την μπάλα στα καρέ του Ιβαν Ντόκιτς, του μοναδικού ξένου στην δεκάδα του Αλμοπού, βασικός κίπερ. Σε αυτόν είχε χρεωθεί το πέναλτι που έκρινε το πρώτο μάτς, εκείνο το 0-1 στην Αριδαία. Λίγο παρακινδυνευμένο το γύρισμα από τον Βαγγέλη Κέρθη. Αλλά πέρασε από συμπαίκτες και αντιπάλους και έφτασε στον Ντόκιτς. Λέω και πάλι ότι η απουσία του Μήτρου Σουλιώτη, ο οποίος πέτυχε ίσως τον γκολ της χρονιάς με ανάποδο ψαλίδι σε αυτό το 2-0 επί του Ηρακλή την περασμένη αγωνιστική, έχει υποχρεώσει τον Γιώργο Τριακίδη σε ανακατατάξεις στο κέντρο της άμυνας. Πρακτικά μεταξύ των τριών εκεί μόνο ένας είναι ο στόπερ, αλλά ο Αλμοπός παρόλα αυτά βγαίνει στην επίθεση ανεβάζοντας αρκετούς παίκτες. Το σουτ από τον Πέτα έβαλε την κόντρα ο Αυλονίτης σε κέριο σημείο. Η σέντρα δεν είναι και καλύτερη δυνατή για τον Θέμη Πατρινό. Κατοχή και πάλι για τον Αλμοπό. Ωραία η κάθετη, δεν υπάρχει offside. Δεν μπόρεσε όμως να κάνει το κοντρόλ όπως θα το ήθελε ο Βασίλης Παπαδόπουλος, σε κέρια θέση, σε επίκαιρη θέση πρώτου Παναγιώτη Κατσίκα. Εδώ και πάλι έχασε η άμυνα του Πανσεραϊκού τον άλλοτε φόρ του ΠΑΟΚ. Καλή στιγμή αναμφίβολα για τον Αλμοπό. Σαΐντ ενάντια σε δύο, υποπίπτησε φάουλ πάνω στον Γιώργο Μανολάκη. Πέμπτο λεπτό στις Σέρες, με τον Πανσεραϊκό να μεταφέρει το παιχνίδι στα καρέ των φιλοξενούμενων στο πρώτο δίλεπτο, αλλά τον Αλμοπό να απειλεί με καλές προϋποθέσεις λίγο νωρίτερα σε αυτή την κάθετη προς τον Παπαδόπουλο. Αυλονίτης. Πάλι μετά την εναλλαγή με τον Λιμπεράκη. Θέλει να πιέσει ο Πατρινός.
τα νέα πρόσωπα στον Αλμοπό, ο Θέμης Πατρινός, τα αποκτήματα του χειμώνα. Έχει έρθει αριστερά ο Κατσαντώνης, αλλά βγήκε πλάγιο μαζί με την μπάλα. Ο 23χρονος Κύπριος. Στη Μεγαλόνησο έχει αγωνιστεί και για την Ομόνια και για τον Αποέλ. Παλιά προς τον Σαΐντ, δεν έφτασε ποτέ εκεί. Κυνηγά ο Στίνα. Αγωνίστηκε με την Εθνική Μολδαβίας στα πρώτα της παιχνίδια στην προκριματική φάση του Euro 2024. Ο 25χρονος Μολδαβός. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Κατέβασε και κρατάει μπάλα ο Μακρυδάκης. Ο Παπαδόπουλος βγήκε πλάγια για να βρει χώρο. Ανέβηκε ο Μανολάκης. Μακρυδάκης. Δύο αριστεροί μπακ στην δεκάδα του Αλμοπού σήμερα. Ξεμαρκαρίστηκε όμορφα ο Κέρθη. Έπας. Πριν μερικούς μήνες, παίκτης του Πανσεραϊκού, ο Παύλος Έπας. Μανολάκη πίσω στον Τσιμπούκα και εκείνος ακόμη πιο πίσω στον Σέρβο Ντόκιτς. Ο Ζέρης προσπάθησε να συνδυάσει απομάκρυνση με τροφοδοσία της επίθεσης, αλλά έκοψε ο Τσιμπούκας. Τώρα ξανά από τα αριστερά ο Αλμοπός. Ωραίο το τακουνάκι από τον Πέτα. Υπάρχει offside όμως. Απόδειξη του δεύτερου βοηθού, του Θανάση Θανασιά. Εδώ. Δύο ομάδες οι οποίες παρά την πολύ μεγάλη βαθμολογική τους διαφορά για την ακρίβεια, ο Αλμοπός έχει τους μισούς πόντους σε σχέση με τον Πανσεραϊκό, 40 έναντι 20, μοιράζονται την συνέπεια στα αμυντικά τους καθήκοντα. Ο Πανσεραϊκός έχει δεχτεί μόνο 5 γκολ σε αυτό το πρωτάθλημα. Καλύτερη άμυνα στον Βορρά, αλλά και συνολικά. Είμαστε με την Καλυθέα. Την άλλη, ο Αλμοπός δεν έχει δεχτεί γκολ στα 4 από τα 6 προηγούμενα παιχνίδια του. Εδώ το ωραίο τακουνάκι του Ραφαήλ Πέτα, νωρίτερα, του κάπτεν του Αλμοπού. Ο Έπας δεν βρήκε χώρο ανάμεσα σε 3 αντιπάλους. Ο Αλμοπός κυκλοφορεί πάντως σωστά την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος βρήκε όμορφα ελεύθερο τον Έπα. Και εκείνος δεξιά τον Στέργιο Παρασκευά που έχει χώρο. Δεξιός fullback για να ανέβει. Προσποίηση. Σουτ τώρα με το αριστερό από τον Παύλο Έπα. Καλή η σκέψη του, αλλά δεν βρήκε στόχο. Ο 24χρονος χαφ του Αλμοπού. Πρώτη τελική για την ομάδα της Αριδαίας στο παιχνίδι. Αυτή εδώ που ξαναβλέπουμε με το αριστερό του Παύλου Έπα. Κατσικάς έκανε το βολέ. Δεν υπάρχουν παίκτες του Πανσεραϊκού τόσο ψηλά. Πίσω από τον Παρασκευά στον Ντόκιτς. Ενός έψαξε τον Παπαδόπουλο, πήρε ο Ζέρης την κεφαλιά. Δεν σιγούρεψε την πάσα του κανείς. Ο ένας από τους δύο δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, τον Πανσεραϊκό, Χισάμ Κανείς, υπέγραψε τον Γενάρη με τον δικέφαλο, αλλά συνεχίζει δανεικός μέχρι το καλοκαίρι. Δανεικός ήρθε την ίδια περίοδο πάνω κάτω
και ο Μαυροβούνιος κύπερο είπε ο Μάροβιτς. Είναι στον πάγκο των Σεραίων σήμερα. Δύο τερματοφύλακες νοκάουτ οι γηπεδούχοι του Παύλου Δερμιτζάκη. 14 νίκες σε 16 παιχνίδια από τα μέσα Νοέμβρη για τον Πανσεραϊκό στην σεζόν, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Για την ακρίβεια είναι όλες νίκες εκτός από τις δύο ήττες ενάντια στην ΑΕΚ στους προημιτελικούς του κυπέλου, όπου επίσης έκανε μια από τις καλύτερες πορείες της ιστορίας του ο Πανσεραϊκός. Φτάσει στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και ως την τετράδα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ραφαήλ Πέτα. Ζήτησε μάλλον χλιαρά φάουλ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κιόλας. Υπήρχε όμως εδώ, σε αυτό το μαρκάρισμα στον Σαΐντ από τον Γιώργο Μανολάκη. Έσπευσε στο σημείο ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Εδώ ξανά. Εδώ. Σαΐντ και Κανής, οι top scorers του Πανσεραϊκού φέτος με 8 γκολ έκαστος. Η ομάδα πάντως που βρίσκει γκολ πρακτικά από παντού. Βασικό συστατικό επιτυχίας για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Πλάγιο από την κόντρα επάνω στον Βίκτορ Στίνα. Όχι πάρα πολλοί κόσμος στις εξέδρες, αλλά δεν βοηθά σίγουρα ούτε η μέρα ούτε η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης. Βγήκε και πάλι αριστερά ο Κατσαντώνης φάουλ στη συνέχεια υπέρ του Πανσεραϊκού, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, το κέρδισε ο Στίνα. Εδώ, από τον Στέργιο Παρασκευά. 13ο λεπτό. Και μετά από αρκετή ώρα, έχει την ευκαιρία να απειλήσει ο Πανσεραϊκός. Από δύο παίκτες για τους φιλοξενούμενους για αυτό το φάουλ. Με τον Μολδαβό, τον Στίνα. Πέντε παίκτες του Πανσεραϊκού στην περιοχή. Συρτά έξω για τον Κανής. Τεχνικό χτύπημα. Πρώτο άχα από την εξέδρα. Έβγαλε η άμυνα με αυτή την κόντρα στα σώματα. Περίμενε κανείς να σηκώσει την μπάλα για τα ψηλά κορμιά, τον Ευλονίδη και τον Καρασαλίδη που είχαν ανέβει ο Στίνα. Επέλεξε την χαμηλή πάσα για τον ελεύθερο Χισάμ Κανής. Σεραϊκός επιμένει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι περισσότερο βαθιά από ό,τι θα χρειαζόταν. Ασυνοησία μεταξύ Κανής και Ζέρι. Προς στιγμήν, σέντρα από τον Ζέρι. Κεφαλιά έξω, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Το κερδίζει ο Σαΐντ για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι επιμένουν λίγο πριν το 15 λεπτό. Απευθείας μετάδοση της R3, 17η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2. Όπως συνήθως στις τιμένες μπάλες ο Βίκτορ Στίνα, τη φορά αυτή από τα δεξιά. Παρατηρήσεις Θημιάνη και Κέρθη. Τα γνωστά τραβήγματα προφανώς πριν από μια εκτέλεση κόρνερ. Στίνα. Καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Έδιωξε ο Παρασκευάς. Το ρόλμο, πώς έχει τις προϋποθέσεις να βγει στην κόντρα, είναι 3-2. Γυρίζουν άλλοι δύο παίκτες του Πανσεραϊκού γρήγορα. Παπαδόπουλος. Χάθηκε η προοπτική ευνηδιασμού. Φάουλ από τον Κανής. Ενδεχόμενα και για κάρτα.
στον Μακρυδάκη. Παρατηρήσεις από τον Κατσικογιάννη. Για να δούμε ξανά. Νομίζω εύκολα θα μπορούσε να βγάλει κίτρινη εδώ ο Κατσικογιάννης στον Χισάμ Κανής. Φάουλ, το κέρδος για τον Αλμοπό, που με τη σειρά του ανεβάζει τώρα 4-5 παίκτες στα καρέ του Παναγιώτη Κατσίκα. Εκτέλεση από τον Μανολάκη. Έπας. Ξανά ο Μανολάκης. Έχασε λίγο το κοντρόλ. Και τον Μακρυδάκη. Προσπαθεί να κρατήσει και προλαβαίνει την μπάλα εντός παιδιάς. Η πάσα του είναι κακή όμως. Απευθείας τον Χισάμ Κανής. Εκείνος έψαξε τον μοναδικό συμπαίκτη του που είχε μείνει ψηλά, τον Σαΐν. Χωρίς επιτυχία. Κατοχή και πάλι για τον Αλμοπό. Ο οποίος λογικά θα προσπαθήσει και μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό το έχει καταφέρει να φέρει το ρυθμό του παιχνιδιού στα μέτρα του και να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Τέλη Καρασαλίδη, ο οποίος πέρασε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου του και βγήκε μαζί της πίσω από την πλάτη του. Σέντρα δεν πέρασε για τον Κατσαντώνη. Έβγαλε ο Τσιμπούκας. Πέτας δεξιά για τον Παρασκευά. Ελέγχει ο Κέρθη. Πίσω για τον Ασλαμπάλογλου. Άνοιξαν πολύ τις αποστάσεις μεταξύ τους οι τρεις στόπερ του Αλμοπού εδώ. Αλλά δείχνουν άνετη στην κυκλοφορία της μπάλας. Μια καλοδουλεμένη ομάδα, αναμφίβολα. Το κεφάλι ο Λιμπεράκης σε αντίπαλο. Φάουλ υπέρ του Πανσεραϊκού. Κέρδισε ο Πασχάλης Στάικος. Το 18, πλησιάζουμε στο 20 λεπτό. Καλό τέμπο στο παιχνίδι, μπορεί να μην έχει την μεγάλη φάση ως τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως έχει δείξει μια-δυο φορές τα δόντια τους στους γηπεδούχους, που πάνε πάντως να υπαγορεύσουν το παιχνίδι, βγαίνοντας μπροστά και πάλι εδώ από τα αριστερά. Σέντρα στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Τσιμπούκα. Η μπάλα κατέβηκε στον Ζέρι. Το σουτ διαγώνιο έβγαλε ο Τσιμπούκας. Πάμε στο Γιώργο Μινό. Ναι, Γιώργο. Ικανοποιημένος είναι ο Γιάννης Τυριακίδης, ο προπονητής της ομάδας Ερδέας μαζί με τον Γιάννη Πολαϊτίδη. Για εφαρμόζουν το πλάνο που θέλουν και μάλιστα είναι και καθισμένο στον πάγκο. Το απέναντι από την άλλη πλευρά, ο Παύλος Θερμιζάκης ζητά από τους παίκτες του καλύτερη ολοκάλυψη και η μπάκα, η δεξή και ο αριστερή, ο αριστερός και ο δεξής, να συγκλίνουν προς τα μέσα και να παίρνουν μπάλες, γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση με αποτέλεσμα να το εκμεταλλεύεται η ομάδα της Αλμοπίας. Η οποία είναι και πάλι στο προσκήνιο εδώ με τον Παπαδόπουλο που κινείται συχνά πυκνά από τα αριστερά. Παίζει πολύ από τα αριστερά με τρεις παίκτες. Ο Αλμοπός, τον Παπαδόπουλο, τον Μακρυδάκη και τον Μανολάκη. Το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους με τον Αλέξη Ζέρη. Πίσω για τον κάπτεν, τον Καρασαλίδη. Ο πρώτος αρχηγός, ο Τάσος Παπάζογλου, είναι στον πάγκο για τον Πανσεραϊκό. Μαζί με Μάροβιτς, Πεταβράκη, Παντεκίδη, Μπάιροβιτς, Σιόντι, Σοφιανό, Δελιγιαννίδη και Μασκανάκη. Από την άλλη, Οικονομάκης, Τσιπούρας, Καρυπίδης, Πέλκας, Μπρέγνια, Τούλης, Δρίβας, Πόποβιτς και Ταχματζίδης. Η αναπληρωματική του Αλμοπού παραχωρεί ένα δεύτερο κόρνερ στο μάτς εδώ. Ο Γιώργος Μανολάκης, ο οποίος τα βάζει με τον τερματοφύλακά του. Ο Παύλος Δερμιτζάκης.
κυνηγά φέτος με τον Πανσεραϊκό αυτό που άγγιξε πέρσι με την Βέρεια, την απευθείας άνοδο, την άνοδο στην Super League ως προπονητής. Έχασε δύο ευκαιρίες η Βέρεια πέρσι σε διαδοχικά μπαράζ, φέτος μπαράζ δεν υπάρχει. Ζέρης κάνει το γέμισμα για το δεύτερο δοκάρι, ο δεξιός φουλμπακ του Πανσεραϊκού. Απογοητευμένος με τον εαυτό του εδώ και η σέντρα απευθείας έξω. Ο Μιτζάκης βέβαια έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην κορυφαία κατηγορία. ΠΑΟ, Καστέρα, Όφη και Λαμία. Κέρθη. Λάκης. Και τώρα Έπας. Απέφυγε έναν αντίπαλο με μια προσποίηση. Μπαλά πίσω στον Δημήτρη Ασλαμπάλογλου. Τον παλιότερο παίκτη στο ρόστερ του Αλμπουκού εδώ και μια πενταετία από τότε που η ομάδα αγωνιζόταν στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Φαουλ που κέρδισε ο Μακρυδάκης στο μεταξύ. Και έχει ανέβει από την τέταρτη στην δεύτερη εθνική επί των ημερών του Γιώργου Τριακίδη. Την Πετριά Πέλας ο κόουτς του Αλμπουκού, προπονητής της ομάδας. Από τον Ιούνιο του 2015, πάει για οκταετία και δεν είναι κάτι σύνηθες αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε. Κακή η παλιά μπροστά, απευθείας στα χέρια του Παναγιώτη Κατσίκα. Η αλήθεια είναι ότι ο Πανσεραϊκός δείχνει λίγο στατικό στο παιχνίδι του ως τώρα. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Και έρθει η μπάλα κόντρα πάνω στον Στίνα. Το τάκλι και πλάγιο από τον Μησέα Λιμπεράκη. Χειμερινό απόκτημα των Σεραίων από τον Βόλο. Όλα αυτά στα μέσα του πρώτου μέρους. Πανσεραϊκός Αλμοπός 0-0. Αλμοπός δεν δείχνει να αλλάζει η προσέγγιση. Καλή προσπάθεια από τον Θέμη Πατρινό. Παρασκευάς έβγαλε τη σέντρα σε πρώτο χρόνο. Έκοψε ο Στάικος. Έχει γυρίσει ως τρίτο στόπερ εδώ. Φαόλ από τον Κέρθη υπέρ του Πανσεραϊκού. Δεν πολύ αρέσει η απόφαση στον Έλληνο-Αλβανό αμυντικό χαφ. Στο 32, εδώ και 4 λεπτά ο Πανσεραϊκός έχει πάρει κεφάλι στο σκορ, κυριολεκτικά με την κεφαλιά του Τάσου Αυλονίτη στην σέντρα του Βίκτορ Στίνα. Σαΐντ, καλή σκέψη του να ψάξει τον Στίνα με μια γρήγορη πάσα, έκοψε όμως ο Ασλαμπάλογλου. Μαρκάρει και πάλι εδώ τον πολύ επικίνδυνο και σήμερα Στίνα. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Με τον Λιμπεράκη. Κατσαντώνης. Δεν ξέρω αν υπήρχε χέρι εδώ. Διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι, αλλά η φάση εξελίχθηκε. Με κερδισμένο τον Αλμοπό έτσι και αλλιώς. Διάβασε τη φάση και μάζεψε ο Καρασαλίδης. Γρήγορη πάσα στον Θημιάνη. Γύρισε πίσω κανείς για να πάρει μπάλα. Θημιάνης μοιράζει αριστερά στον Καρασαλίδη καθώς έχει ανέβει ο μπακ, ο Λιμπεράκης. Και πάλι Στίνα από τα πόδια του Μολδαβού περνά μπάλα συχνότερα από κάθε άλλον. Στάικος για τον Λιμπεράκη. Κάνει κίνηση και ο Κατσαντώνης.
έκοψε ο Θωμάς Τσιμπούκας. Εδώ και πάλι προηγούμενη φάση. Προσπάθεια του Στίνα. Κατεβάσει την μπάλα ανάμεσα σε τρεις. Στίνα, ωραία προσπάθεια. Διάβασε όμως ο Πέτας. Και τον ΕΠΑ. Δρίμπλαρε, πάσαρε πίσω στον Ασλαμπάλογλου και τώρα Τσιμπούκας για τον Μανολάκη. Ασλαμπάλογλου δεξιά για τον Στέργιο Παρασκευά. Γύρισε πίσω να μαρκάρει ο Στίνα τον μπακ που παίζει στην πλευρά του. Αυλονίτης ο σκόρερ του Πανσερέκου. Πάσα στον Κανίστριφο, γύρισε. Δεν είχε πολλές επιλογές, μαρκαρισμένος εκεί ο Θημιάνης. Σε χαμηλό τέμπο το παιχνίδι παραμένει. Παρότι είχε αλλάξει το σκορ, είχε ανοίξει το σκορ ο Πανσεραϊκός. Περίμενε κανείς να απελευθερώσει αυτό το γκολ τους γηπεδούχους. Να τους οθήσει να βγουν με περισσότερη ορμή μπροστά. Δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα. Αν και είναι σαφές ότι εδώ και τουλάχιστον ένα 15 λεπτό είναι ο Πανσεραϊκός που υπαγορεύει το τέμπο. Εδώ τώρα με τον Σαΐντ κέρδισε την πρώτη κόντρα. Ο Ζέρης έβγαλε την πάσα, κανείς το γύρισμα, δοκάρι. Η φάση συνεχίζεται με τον Στίνα να βιάζεται, έχω την αίσθηση. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ανδρέα Κατσαντώνη και για τον Πανσεραϊκό για το 2-0 στο 36. Πάσα του Ζέρη για τον Χισάμ Κανείς, άνοιξε την άμυνα. Ο Κανείς σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Κατσαντώνη σε πολύ καλή, πολύ καλύτερη σίγουρα θέση για γκολ. Με τη μία το δυνατό πλασέ από τον Κύπριο. Δοκάρι για τον Πανσεραϊκό. Ο οποίος μπορεί να μην έχει δημιουργήσει πολλές κλασικές φάσεις στο μάτς. Αλλά στη μία από αυτές σκόραρε στην κεφαλιά του Αυλονίτη. Στην δεύτερη εδώ αγγίζει και δεύτερο γκολ με την προβολή του Ανδρέα Κατσαντώνη. Με το πρώτο ημίχρονο να μπαίνει σιγά σιγά στην τελική του ευθεία. Κανείς. Πιέζουν δύο, προκειμένου εδώ Κέρθη. Χρεώνεται ο Μαροκινός να δώσει πίσω στον Καρασαλίδη και εκείνο στον Κατσίκα. Πατρινός και Παπαδόπουλος μένουν ψηλά για να πιέσουν αυτές τις πάσες ανάμεσα στον κίπερ και τους κεντρικούς αμυντικούς του Πανσεραϊκού. Έρθει από την πίεση του Κατσαντώνη, ο οποίος κλέβει την μπάλα. Κέρθη διορθώνει το λάθος του, αφήνοντας πίσω για τον Ντόκιτς. Πέτας, ο αρχηγός του Αλμοπού. Κοντοστάθηκε, δεν είχε πολλές καθαρές επιλογές και εν τέλει έχασε την μπάλα. Ξανακερδίζει όμως ο Στέργιος Παρασκευάς. Παίρνει το φάουλ από τον Στάικο, έχω την εντύπωση, πάνω στην γραμμή. Εδώ πέρασε τον Στίνα.
και ο βοηθός, όπως σωστά επισημαίνει ο Γιώργος Μήνος, υπέδειξε το φάουλ στην παρέμβαση του Λιμπεράκη. Τσιμπούκας για τον Κέρθη που γύρισε πίσω για να πάρει μπάλα, ο αμυντικός χαφ του Αλμοπού. Πάσα του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, κερδίζουν οι Σερέοι με τον Κατσαντώνη. Κλεισμένος ο Θημιάνης. Έχασε και ξανακέρδισε. Πριν κάνει το φάουλ στον Παυλοέπα. Δεν πρόλαβα να υπάρξουν συμπαίκτες στον Πανσεραϊκό πριν μερικούς μήνες. Ο Θημιάνης ήρθε στις Σέρες, ο Έπας έφυγε για την Αριδαία. Προσπάθεια τον Παρασκευά και πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Αλμοπός το μάτς. Από τον δεξιό φουλμπάκ του, τον Στέργιο Παρασκευά. Στο 40. Ο μόνος πλην του Ντόκιτς βέβαια που μένει πίσω για τον Αλμοπό, ο Θωμάς Τσιμπούκας. Ο Γιώργος Μανολάκης στην εκτέλεση. Τύπης στόπερ σήμερα, ο αριστερός back half του Αλμοπού. Εκτέλεση με πάσα, νέο κόρνερ. Για να δούμε αν θα κάνουν την ίδια κομπίνα. Ή θα πάει σε απευθείας εκτέλεση ο Μανολάκης τη φορά αυτή. Πράγματι, κόντρα πάνω σε αντίπαλο χέρι από τον Ζέρι. Μετά από δύο απανωτά κόρνερ, ο Αλμοπός κερδίζει ένα πιο κοντινό κόρνερ. Αυτό το φάουλ που παραχώρησε ο δεξιός μπακ του Πανσεραϊκού. Εδώ φάνηκε να τεινάζει το χέρι του και να βρίσκει την μπάλα. Φτάσει στο 41. Και πάλι δύο παίκτες του Αλμοπού επάνω στην μπάλα. Ο Έπας και ο Μανολάκης. Ο Έπας βγάζει έξω για τον Πέτα. Δεν τους βγήκε η κομπίνα. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό στο 42. Κεφαλιά του Κατσαντώνη. Στάικος μαζεύει την μπάλα με την δεύτερη. Λάθος από τον Τσιμπούκα. Το εκμεταλλεύεται ο Σαΐντ. Πήρε από τον Κατσαντώνη. Έσπευσε ο Κύπριος να βοηθήσει. Θημιάνης, Ζέρης. Έχει ανεβάσει 5-6 παίκτες ο Πανσεραϊκός. Το γέμισμα του Ζέρη δεν είναι καλό ούτε αυτή τη φορά. Βγήκε και αγκάλιασε την μπάλα ο Ντόκιτς. Με τα χέρια για τον Παρασκευά, καθώς ο Αλμοπός θέλει. Θεώρησα τουλάχιστον ότι ήθελε, γιατί ο Παρασκευάς γύρισε την μπάλα πίσω. Να τρέξει, ήθελα να πω. Πλησιάζουμε στο φινάλε του πρώτου μέρους και δεν αναμένονται ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Ο Γιώργος Μήνος με επιβεβαιώνει. Ένα λεπτό. Πολλά μπορούν να συμβούν σε ένα λεπτό όμως το ποδόσφαιρο. Κατσαντώνης. Σέντρα κακή από τον Λιμπεράκη απευθείας έξω. Αλλά εν μέσω χειροκροτημάτων από τους Σεραίους φιλάθλους για τον αριστερό back half της ομάδας τους. Χτυπιέται ο Λιμπεράκης, δεν το βλέπετε εσείς, τα έβαλε με τον εαυτό του. Είχε σίγουρα τις προϋποθέσεις για να... και την ποιότητα βέβαια για να βγάλει μια καλή σέντρα, δεν τα κατάφερε.
Καραλάκης. Για τον Μακρυδάκη. Πέτας για τον Παπαδόπουλο. Τέσσερις παίκτες άλλαξαν την μπάλα κοντά στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Σέντρα από τον Παπαδόπουλο, βγήκε στο πρώτο δοκάρι χαμηλά και μάζεψε ο Παναγιώτης Κατσίκας, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι δεν χρειάστηκε πολλές φορές να επέμβει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, ο πρώην τερματοφύλακας της Λαμίας. Με τα χέρια στον Καρασαλίδη, Θημιάνης παίρνει την πρώτη πάσα. Τον πιέζουν αρκετά συχνά οι παίκτες του Αλμοπού σε αυτές τις πάσες, τον Θημιάνη. Ζέρης κατέβασε με το στήθος, δεν είχε στο μυαλό του να βγει μπροστά, καθώς ο Μασεραϊκός δεν βιάζεται ιδιαίτερα, προσπαθεί να χτίσει επιθέσεις όπως αυτή, αλλά βρίσκει απέναντί του οργανωμένη άμυνα. Δεν έτυχε ότι σκόραρε πρακτικά μετά από στατική φάση. Και την κεφαλιά του Τάσο Αυλονίτη στο 28. Θημιάνης ψάχνει τον Σαΐντ. Κοντρόλ με το στήθος. Η πάσα όχι καλύτερη δυνατή για τον Χισάμ Κανής, το οποίο έχουμε δει και καλύτερο σε άλλα παιχνίδια. Έκανε την κίνηση ο Ζέρης. Η πάσα του Θημιάνη δεν πέρασε. Ελέγχει με το σώμα του και την αφήνει να περάσει έξω ο Τσιμπούκας. Ενώ συμπληρώνουμε τώρα τα 45 λεπτά και ο τέταρτος διαιτητής, ο Στέφανος Δημητριάδης, υποδεικνύει αυτό το ένα λεπτό επιπλέον χρόνου για το οποίο μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Γιώργος Μίνος. Βολέα από τον Ντόκιτς, για τον Θημιάνη. Παίρνει το φάουλ από τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Εδώ, προφανώς, αυτό το απλωμένο χέρι. Θημιάνης για τον Κανής, ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Out, και νομίζω σωστά το είδε ο βοηθός. Μετά την προβολή του Μανολάκη, μπάλα βρήκε στο πόδι του Χισάμ Κανής και πέρασε έξω. Θα αργήσει και δεν αργεί ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης να σφυρίξει για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο μέρος. Έστω και αν δεν φόρτσαρε ιδιαίτερα, έστω και αν δεν έλαμψε με την απόδοσή του, τώρα ο Πανσεραϊκός πετυχαίνει για την ώρα τον στόχο του. Έχει πάρει προβάδισμα με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά του προθυμένου σέντερ μπακ του Τάσου Αυλονίτη. Πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα σε μία ακόμη ασίστ από τον Μολδαβό διεθνή, τον Βίκτορ Στίνα. Μασεραϊκός Αλμοπούς λοιπόν 1-0 σε αυτό το πρώτο μέρος με τον γκολ του Αυλονίτη που μόλις ξαναείδαμε. Όχι πολλά να ανακεφαλαιώσουμε για αυτά τα πρώτα 46 λεπτά. Πέρα από το γεγονός ότι είδαμε καθαρό παιχνίδι, λίγα φάουλ, αλλά με όχι πολύ καθαρό χρόνο παιχνιδιού, όχι πολλές επιθετικές πρωτοβουλίες και σίγουρα όχι πολλές φάσεις πέρα από το γκολ. Βέβαια η μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 είναι το δοκάρι του Κύπριου, του Ανδρέα Κατσαντώνη, στο 36, λίγα λεπτά μετά το γκολ. Αυτή είναι η στατιστική εικόνα του αγώνα. Δεν υπάρχει τελική στην εστία από πλευράς του Αλμοπού, μόνο εκείνο το μακρινό πλασέ του Παύλου Έπα έξω, ενώ το σκορ ήταν ακόμα στο 0-0. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, θα τα ξαναπούμε σε μερικά λεπτά. Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Γήπεδο των Σερών. 1-0 προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό επί του Αλμοπού Αριδέας με τον γκολ του Τάσου Αυλονίτη στο 28 λεπτό. Ο Ολύπειρος, ο 33χρονος στόπερ
Βλέπουμε τη φάση ξανά εδώ. Σκοράρει για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανσεραϊκού. Ωραία η σέντρα από τα αριστερά με το δεξί από τον Βίκτορ Στίνα, τον Μολδαβό. Καλή κεφαλιά από τον σέντερ μπακ του Πανσεραϊκού, τον οποίο έχασαν οι αντίπαλοι σέντερ μπακ. Για την ακρίβεια, υπενθυμίζω ότι εξαιτίας των απουσιών του Κυριακίδη, κυρίως του Σουλιώτη, ο μοναδικός κλασικός στόπερ που έχει απομείνει στον Γιώργο Τριακίδη είναι ο Θωμάς Τσιμπούκας. Αυτό το γκολ σε κάθε περίπτωση χωρίζει τις δύο ομάδες μετά το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο 46 λεπτό όπως εξελίχθηκε. Ο Πανσεραϊκός έχει βάλει τις βάσεις για να δώσει συνέχεια σε αυτό το εντυπωσιακό σερί των 12 νικών στο πρωτάθλημα, αν συνυπολογίσουμε και το άνευ αγώνος 3-0 επί του Απόλλωνα Λάρισσας που έχει αποχωρήσει από το φετινό πρωτάθλημα. Το καλύτερο σερί νικών του Πανσεραϊκού στην ιστορία του, στην δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκείνο που έχει βέβαια μεγαλύτερη σημασία είναι η προσπάθεια του Πανσεραϊκού να επιστρέψει για πρώτη φορά από το 2011 στην κορυφαία κατηγορία. Έχει 24 χρόνια συμμετοχής στην παλιά πρώτη εθνική ο Πανσεραϊκός. Όχι όμως από το 2011 και φέτος μετά από περιπέτειες που τον βρήκαν ακόμη και στην τέταρτη κατηγορία δείχνει πιο κοντά από ποτέ σε αυτά τα 12 χρόνια. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και 2-0 αν από κοντά σημάδευε λίγο χαμηλότερα ο Ανδρέας Κατσαντώνης που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στο 36 σε ωραία προσπάθεια του Χισάμ Κανής. Αυτές οι δύο φάσεις είναι και πρακτικά εκείνες που χρήζουν αναφοράς από το πρώτο ημίχρονο. Ο Αλμοπός θα μπορούσε να είχε απειλήσει όταν το σκορ ήταν στο 0-0, όταν αν ο Παπαδόπουλος προλάβαινε να ελέγξει καλύτερα την μπάλα σε ένα τέτα-τέτ με τον Κατσίκα, τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, σε μια φάση στην οποία οι δύο κεντρικοί αμυντικοί των Σεραίων έχαζαν τον 28χρονο επιθετικό. Αλλά εκείνο που μετράει είναι αυτό που συμβαίνει, όχι τα αν. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν, όπως βλέπετε, στον αγωνιστικό χώρο και για την ώρα δεν βλέπω πραγματικά, βεβαίως και ο Γιώργος Μήνος, κάποια διαφοροποίηση στις ενδεκάδες των δύο ομάδων από πλευράς των δύο προπονητών. Κάτι που σημαίνει ότι ο Πανσεραϊκός συνεχίζει με Κατσίκα, Αυλονίτη, Καρασαλίδη, Ζέρι, Λιμπεράκη, Θημιάνη, Στάικο, Στίνα, Κατσαντώνη, Κανής και Σαΐντ. Και ο Αλμοπός του Γιώργου Τριακίδη με Ντόκιτς, Τσιμπούκα, Σλαμπάλογλου, Μανολάκη, Μακρυδάκη, Κέρθη, Έπα, Πέτα, Παπαδόπουλο και Πατρινό. Για δεύτερη φορά στο μάτς στην σέντρα η ομάδα της Αριδαίας, η οποία επέστρεψε το 2021 στο επίπεδο δεύτερης κατηγορίας μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Ένατος πέρσι ο Αλμοπός, σε αυτή τη θέση είναι και σήμερα στο συν 7 για την ώρα από την ζώνη κινδύνου, αλλά με το σημερινό παιχνίδι να αποτελεί μόνο ένα από τα δύσκολα, κυρίως εκτός έδρας, που του απομένουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πέρσι το Γενάρη πέρασε νικητής από εδώ με 1-3. Τώρα βρίσκεται να κυνηγά το σκορ. Για να δούμε τι θα συμβεί από το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω εδώ το πλάγιο ήταν υπέρ του Πανσεραϊκού. Εντύπωση την μπάλα βρήκε στο πόδι του Παπαδόπουλου πριν βγει έξω, αλλά η υπόδειξη ήταν διαφορετική. Έτσι κι αλλιώς το πλάγιο περνά ανεκμετάλλευτο. Εδώ, ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μας τον Δημήτρη Καραθανάση για το διαφωτιστικό replay. Νομίζω ότι όντως είχα δίκιο, μικρή σημασία, πάντως για ένα πλάγιο μιλάμε. Χεμπαγιά για το κεφάλι του Σαΐντ. Έλεγε ο Έπας. Πέτας. Δεξιά για τον Παρασκευά. Έχει χώρο ο Παύλος Έπας. Έχει γυρίσει ο Στίνα να τον μαρκάρει. Και πιο πίσω ο Στάικος. Συχνά πυκνά σε ρόλο τρίτου κεντρικού αμυντικού, ο Πασχάλης Στάικος. Χειμερινό αποκτήμα των Σεραίων από
Όφι, ο δραμινός χαφ. Σούτ από μακριά, δεν ήταν άσχημο. Έλεγχε όμως την πορεία της μπάλας ο Παναγιώτης Κατσίκας σε αυτό το σούτ από τον Γιώργο Μανολάκη. Εδώ, ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες του Αλμόπου Μανολάκης σήμερα. Φαγιά ο Παρασκευάς, κατοχή ξανά για τον Αλμοπό. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει δεχτεί καν γκολ στο πρωτάθλημα μετά από εκείνη την επεισοδιακή νίκη 2-1 επί της ΑΕΛ τον Δεκέμβρη, ένα μάτς που έχει συζητηθεί πολύ και επεισοδιακό εκτός των άλλων με τρεις αποβολές. Και επιπλέον έχει κερδίσει η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη και τα 16 τελευταία μάτς τα οποία προηγήθηκε στο σκορ. Άνοιξε το σκορ για την ακρίβεια όπως σήμερα. Στίνα. Σέντρα του κόντρα ρε, αλλά την κατέβασε ο Σαΐντ με δεύτερη προσπάθεια. Κάνει το σούτ. Δεν ήταν εύκολο με την μπάλα ψηλά σε ύψος ενός μέτρου περίπου. Την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εδώ ξανά. Διπλή σπόντα στην απόπειρα του Στίνα να σεντράρει. Μπάλα αναπήδησε μπροστά στον Σαΐντ που είχε και πλάτη στην εστία. Έβγαλε την τελική, αλλά δεν βρήκε στόχο. Ασυνολησία προς τη στιγμή στην μεσαία γραμμή. Ξανακέρδισε ο Θημιάνης. Καλύτερη επιλογή αυτή η πάσα από τον Λιμπεράκη για τον σκόρερ, τον Ευλονίτη, αλλά διατήρησαν οι γηπεδούχοι την κατοχή της μπάλας και χωρίς πίεση πλέον. Με το δεύτερο μέρος να έχει αρχίσει στο ίδιο χαμηλό τέμπο με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο. Κακή επιλογή από τον Ζέρι. Ο έτερος δεξιός μπάκου Παρασκευάς ανεβαίνει. Τον έκοψε όμορφα, έκανε την προβολή στην μπάλα ο Αλέξης Ζέρης. Ξελπίζουμε να μην έχει τραυματιστεί ο Παρασκευάς. Αφήνει και καλά κάνει ο Οδυσσέας Λιμπεράκης στην μπάλα έξω. Εδώ ξανά. Μια σύντομη διακοπή στο παιχνίδι. Είναι κάτω Τρίγιος Παρασκευάς. Ευτυχώς δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό. Εδώ ξανά μπάλα πήρε ο Ζέρης. Και επιστρέφουν την μπάλα στους αντιπάλους, οι φιλοξενούμενοι. Για να συνεχιστεί το παιχνίδι από τα πόδια του Τάσου Απλονίτη. Πίσω στον Κατσίκα. Θέλει να πιέσει ο Πατρινός. Είχε την ευκαιρία εδώ να βγάλει την ομάδα του γρήγορα μπροστά ο Κατσαντώνης, αλλά δεν έκανε την πάσα που έπρεπε. Στάικος. Πίσω για τον Καρασαλίδη. Λιμπεράκης. Τρέχει ο Στίνα και προλαβαίνει ο Μολδαβός. Ίσως ο καλύτερος του Πανσεραϊκού σήμερα. Δεν πέρασε η πάσα του Λιμπεράκη. Έκοψε ο Δημήτρης Ασλαμπάλογλου. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος χτίζει αυτή την πολύ πετυχημένη ως τώρα σεζόν, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια του. Έχει κερδίσει όλα σε πρωτάθλημα και κύπελο, με εξαίρεση εκείνο το 3-0 στην Αγία Σοφιά, στο κύπελο ενάντια στην ΑΕΚ. Καλά κάνεις, Γιώργο, και το επισημαίνεις. Ο Γιώργος Μήνος λέει ότι ο Πανσεραϊκός άνταξε στο πρώτο ημίχρονο. Αν θυμάμαι καλά, και τα 3 γκολ μετά το 55 τα είχε δεχτεί τότε, αλλά σε κάθε περίπτωση ο βασικός στόχος των Σεραίων φέτος
ήταν και είναι η άνοδος, το πρωτάθλημα δηλαδή. Δεκάξι βαθμούς έχει εντός έδρας ο Πανσεραϊκός και 24 έξω. Μακράν η καλύτερη εκτός έδρας συγκομιδή σε όλη τη Super League 2. Η ΑΕΛ που είναι δεύτερη έχει πάρει 15 βαθμούς, δηλαδή. Για να είμαστε ακριβείς στα ταξίδια της. Βάλουμε πώς πάει να βγάλει το 1-2 μεταξύ ΕΠΑ και Αστεργίου. Δεν παίρνει ούτε το πλάγιο. Πανσεραϊκός έχει κερδίσει, υπενθυμίζω, τις δύο τελευταίες συναντήσεις μεταξύ τους με ένα και μοναδικό γκολ, ήταν και οι δύο στην Αριδαία. Ακριβώς. Κακή παλιά. Απευθείας out από τον Θωμά Τσιμπούκα. Τραυματιστεί ευτυχώς όχι όσο σοβαρά είχε φανεί στο μάτς του πρώτου γύρου σε σύγκρουση με συμπαίκτη του, με τον Πέτα. Χρειάστηκε 19 ράματα στο κεφάλι. Όπως είχε και σήμερα κάποιους μικροτραυματισμούς. Ευτυχώς τίποτα τόσο σοβαρό. Στα 20 πίσω δεν ήταν καλή η πάσα, κακή ήταν για τον Αυλονίτη. Ήταν αδύνατο να την προλάβει. Πλάγιο για τον Αλμοπό. Στο 54. Απευθείας μετάδοση της ΕΡΤΡΙΑ από το Δημοτικό Γήπεδο των Σερών. Πανσεραϊκός Αλμοπός 1-0 με τον γκολ του Τάσου Αυλονίτη στο 28. 17η αγωνιστική στην Super League 2. Χθες άνοιξε το πρόγραμμα στον όμιλο του Βορρά η ΑΕΛ. Το παραμένει στο κατόπι των Σεραίων με αυτό το 3-2 επί της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ. Πρώτη κίτρινη στο μάτς στον Βαγγέλη Κέρθη. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα στον Κώστα Θημιάνη, από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Στο 55. Για τον Κατσαντώνη, διεκδικήσιμη βγήκε και πρόλαβε ο Ιβαν Ντόκιτς. Κυνήγησε την μπάλα ο Ασλαμπάλογλου για τον Κέρθη υπό την πίεση του Στάικου. Μπράβο. Ωραία η πάσα από τον ΕΠΑ στον Πέτα και τώρα Παπαδόπουλος μέσα στην περιοχή. Συρτό το γύρισμα. Μαζεύει ο Παναγιώτης Κατσίκας. Καλή στιγμή για τον Αλμοπό στο 56. Εδώ και πάλι. Δεν μπόρεσε να βρει τον Θέμη Πατρινό ο Βασίλης Παπαδόπουλος αυτό το συρτό γύρισμα. Πώς έχει σκοράρει στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια του. Και είναι επίσης η ομάδα με τις περισσότερες ισοπαλίες σε αυτό το πρωτάθλημα, 8. Σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό που είναι η ομάδα με τις λιγότερες ισοπαλίες, μόνο μία. Σε αυτό εδώ το γήπεδο, 1-1 με τον Θεσπρωτό, τις αρχές του πρωταθλήματος. Πανσεραϊκός, ο οποίος βέβαια συνολικά έχει κερδίσει τα 17 από τα 21 παιχνίδια που έχει δώσει φέτος. Και τώρα απειλεί ξανά με τον Κανής που έχει ένα πολύ ήσυχο παιχνίδι για την αξία του και την ποιότητά του. Ο Ιταλο-Μαροκινός. Ο Παπαδόπουλος έκανε φάουλ στον Αυλονίτη, στην προσπάθειά του να μπει ανάμεσα στον αντίπαλο και την μπάλα.
αγωγικά θα περιμένουμε σιγά σιγά και κάποιες πρώτες κινήσεις από τους πάγκους. Γιώργο, θα ήθελες να επαναλάβεις, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ακούστηκες και στον αέρα. Θα γίνει η πρώτη αλλαγή σε λίγα λεπτά, ετοιμάζεται. Ο Ρίβας, ο Λεωνέλ Ρίβας, θα πάρει την θέση του Βαγγέλη Κέρθη. Του Βαγγέλη Κέρθη. Ευχαριστώ τον Γιώργο Μίνου. Είναι εύλογα η ομάδα που κυνηγά το σκορ εκείνη που σχεδιάζει την πρώτη αλλαγή. Αυτό ίσως σημαίνει ότι θα αλλάξει και τον σχηματισμό που θεωρητικά απαρτίζεται από τρεις στόπερ ο Τριακίδης. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Στεργίου για την ώρα. Πλάγιο είναι για τον Αλμπό. Έπας. Ενάντια σε δύο. Εν τέλει χάνει την μπάλα. Ο Κατσαντώνης έχει γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την άμυνα. Βρίσκει τον Αυλονίτη. Κοντρόλ και μπαλιά για τον Σαΐντ. Δεν είναι ευστοχή. Μανολάκης. Ζητά από τον Μακρυδάκη να κάνει η κίνηση. Δεν μπορεί να τον τροφοδοτήσει όμως. Ζέρης πάτησε την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Είναι κοντά ο Κατσικογιάννης. Ούτε εδώ υπήρχε φάουλ. Κατσαντώνης. Το άνοιγμα δεξιά για τον Κανής, ο οποίος μετά πολλά κέρδισε την μπάλα. Αλλάζει με τον Στάικο. Λάθος πάσα από τον Χισάμ Κανής. Παπαδόπουλος κάνει την κίνηση και ο Πατρινός. Παπαδόπουλος μπαίνει μόνος κατά μέτωπο. Θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Έβαλε την κόντρα, το στόπ. Ο Τέλης Καρασαλίδης. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά βγαίνει απειλητικά μπροστά ο Ολμοπός, με πρωταγωνιστή και πάλι τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Στίνα τώρα. Σαΐντ. Ανεβάζει παίκτες ο Πανσεραϊκός. Ο Σαΐντ βρίσκει δεξιά ελεύθερο τον Στάικο. Ο Κέρθη που είχε γυρίσει πίσω κόβει. Κερδίζει ο Παπαδόπουλος. Αλλά δεν έχει στήριγμα για να προωθήσει το παιχνίδι ο Στεργίου. Κοιτάζονται μεταξύ τους ο Ασλαμπάλογλου με τον Στεργίου, αλλά νομίζω το βασικό πρόβλημα ήταν ότι δεν έκαναν κίνηση συμπαίκτες τους. Όπως εδώ για παράδειγμα κάνει ο Μανολάκης, ζητά φάουλ. Δεν υπάρχει τίποτα σύμφωνα με τον διαιτητή. Εδώ μάλλον έχει δίκιο. Κυνηγά ο Κατσαντώνης μαζί με τον Ασλαμπάλογλου, που ελέγχει σε κλειστό χώρο, απομακρύνει σωστά για το κεφάλι του Κέρθη, η μπάλα διεκδικήσιμη. Μακάρισμα φάουλ από τον Λιμπεράκη στον ΕΠΑ αυτή η προβολή. Και τώρα η ώρα της πρώτης αλλαγής στο παιχνίδι για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Με το νούμερο 36, ο Αργεντινός, ο Λεωνέλ Ρίβας, παίρνει τη θέση του Βαγγέλη Κέρθη, που έχει και κάρτα, υπενθυμίζω, ο αμυντικός χαφ του Αλμοπού. Στο 61 αυτή η πρώτη αλλαγή. Αυτό ίσως σημαίνει ότι ο Ασλαμπάλογλου θα ανέβει στην φυσική του θέση του αμυντικού χαφ, με τον Ρίβας σε έναν πιο δημιουργικό ρόλο στα χαφ. Δεν το βλέπω να συμβαίνει πάντως. Έπας πίσω στον Τσιμπούκα. Πρώην παίκτης της Ροζάριο Σεντράλ και της Ταγέρες ο 23χρονος Αργεντινός. Υποπίπτει σε φάουλ λίγο μετά την είσοδο του στο μάτς, στον
Στιμιάνη. Γενικά πάντως ένα μάτς ήσυχο με λίγα σκληρά μαρκαρίσματα. Εδώ, όπως βλέπετε και εσείς, ο Ρίβας έχει πάει σε ρόλο φορ, κεντρικού φορ, μαζί με Παπαδόπουλο δεξιά και Πατρινό πιο αριστερά. Γυρνά σε 3-4-3 πρακτικά ο Τριακίδης. Στόπερ Τσιμπούκας, Ασλαμπάλογλου και Μανολάκης. Δεξιά ο Παρασκευάς, αριστερά ο Μακρυδάκης. Έπας και Πέτας στον άξονα, Ρίβας, Πατρινός και Παπαδόπουλος η τριπλέτα μπροστά. Ναι, Γιώργος, ακούμε. Ο Παύλος Δερμητσάκης ετοιμάζει να κάνει δύο αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα θα περάσει τον Μάριο Σοφιανό στη θέση του Κανής και τον Πεταβράκη στη θέση του Λιμπεράκη. Σε λίγα λεπτά οι δύο παίκτες θα εισέλθουν στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι τα λέγαμε και πριν, ο Χισάμ Κανής δεν έχει μπορέσει να κάνει την διαφορά σήμερα. Για να δούμε τον Τσιρικά, τον Σοφιανό. Φάουλ στο μεταξύ από τον Παρασκευά στον Σαΐντ και κίτρινη κάρτα στο 64. Και αυτή για τον Αλμοπό μετά τον Κέρθη, ο οποίος βγήκε από το μάτς πριν από λίγο. Τώρα η ώρα των αλλαγών, γι' αυτό και η καθυστέρηση. Νομίζω ότι είχαμε και κίτρινη κάρτα σε κάποιον στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ενώ οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει φάουλ. Πράγματι τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Μετά το φάουλ. Ευχαριστώ τον Γιώργο. Το οποίο μετά πολλά εκτέλεσε με πάσα ο Θημιάνης. Σαΐντ. Δεν μπορούσε να κατεβάσει. Πρεσάρει και κερδίζει ο Στίνα για τον Σαΐντ. Offside. Στην πάσα του Στίνα. Στον Γκανέζο Ιταλό. Τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Στο 66 οι πρώτες δύο κινήσεις από τον πάγκο για τον Παύλο Δερμητζάκη. Χειροκροτήματα για τον Χισάμ Κανής. Είχε 8 γκολ και 4 ασίστ ο Κανής. Αλλά δεν μπόρεσε να φανεί σήμερα. Η αίτερη αλλαγή είναι καθαρά στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Σταύρο Πεταβράκη να επιστρέφει στην δράση, αντικαθιστώντας τον Οδυσσέα Λιμπεράκη. Θα γίνει τώρα και η δεύτερη αλλαγή. Και στη θέση του Οδυσσέα Λιμπεράκη με το νούμερο 3 ο Σταύρος Πεταβράκης. Παίκτης της ΑΕΚ και της Λαμίας ο Πεταβράκης. Να τους εδώ με το νούμερο 3. Τα λέγαμε και νωρίτερα για τον 19χρονο Σεραίο, τον Μάριο Σοφιανό, διεθνή πλέον με την Εθνική Ελπίδων από τις επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου. Πήρε το χρήσμα του διεθνούς ο Πιτσιρικάς. Ναι, Γιώργο. Έλεγες προηγουμένως, έδειξε και εκεί την κάρτα στον πάγκο. Ήταν στον κύριο Πασπαλιάρη που είναι στο team του τμήματος του Αλμοπού.
Η αλήθεια είναι, Γιώργο, εσύ που είσαι στο γήπεδο και έχεις έρθει εδώ πολλές φορές, αντιλαμβάνεσαι από εδώ που κάθομαι, είναι λίγο δύσκολο να δω τι συμβαίνει στους πάγκους, αλλά είδε το διαιτητή να επιστρέφει με την κάρτα στο χέρι. Έχω να έρθω εδώ πάνω από 7 χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια σε αυτό το γήπεδο. Για να δούμε αν θα είσαι γουρλής για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος προηγείται πάντα 1-0 με αυτό το γκολ του Τάσου Αυλονίτη από το 28. Φρεσκάρει την επίθεση του με την είσοδο του Σοφιανού μαζί με Σαΐντ, Στίνα και Κατσαντώνη ο Δερμιτζάκης. Το έκανε ήδη με την είσοδο του Λιονέλ Ρίβας ο Τριακίδης. Φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Στα μέσα του δεύτερου μέρους, το οποίο οφείλω να πω ότι δεν μας έχει προσφέρει απολύτως τίποτα σε ό,τι αφορά γκόλ ή κλασική ευκαιρία. Απείλησε δύο φορές με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Παπαδόπουλο ο Αλμοπός, αλλά δεν μπόρεσε να υποχρεώσει σε δράση τον Παναγιώτη Κατσίκα, παρά μόνο στην πρώτη που βούτυξε και μάζεψε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Ναι, Γιώργο. Είναι και ένα ευτράπελο, ο πίνακας που δίνει τις αλλαγές και, το, και πόσα χρόνο, πόσο χρόνο... Του τέταρτου διαιτητή, λες, ναι, του πινακάκι. Όχι, του τέταρτου διαιτητή, αλλά είναι και ο κύριος Γουγάς. Πάνω σε εδώ οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού πήγαν να φτιάξουν το πίνακα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια λίγο. Γιώργο, το η τελική έξω από τον Στίνα, επάνω που λέγαμε ότι δεν είχαμε ευκαιρίες. Έκανε το γύρισμα ο Σοφιανός για τον Βίκτορ Στίνα. Μονοκόμματο δεξί πλασέ σε πρώτο χρόνο από τον Μολδαβό. Εδώ ωραία προσπάθεια από τον Σοφιανό με το που μπήκε στο μάτς. Δεν βρήκε στόχο ο Σοφιανός, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η καλύτερη φάση του παιχνιδιού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αυτή η ευκαιρία από τον Βίκτορ Στίνα στο 69. Ναι, Γιώργο, συνέχισε. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού να πάνε να δουν τι συμβαίνει και να έχουν ένα ακόμη αναπληρωματικό για να τον αντικαταστήσουν. Αλλιώς θα δούμε εποχές πριν από 20 χρόνια με κάποια φυλάδια, με κάτι δίποτε. Ενδέχεται να έχουμε λοιπόν αλλαγή στο πινακάκι των αλλαγών. Ναι, γιατί ο πίνακας χάλασε. Στίνα. Απέναντι σε δύο πέρασε τον Ασλαμπάλογλου, όχι όμως και τον αρχηγό του Αλμοπού, τον ΕΠΑ. Συμπαίκτη του πριν μερικούς μήνες. Σε την αέρια μονομαχία με τον Θέμη Πατρινό Τέλης Καρασαλίδης. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκει περισσότερους χώρους ο Πανσεραϊκός, όπως εδώ. Στίνα για τον Σαΐντ, η σημαία μένει κάτω, 2-0. Ο Άχμεντ Σαΐντ διαμορφώνει το 2-0, ακριβώς το 70. Σκοράροντας και αυτή τη φορά σε βάρος του Αλμοπού, σε μια φάση στην οποία εμπλέκεται και πάλι ως δημιουργός ο καλύτερος παίκτης των Σεραίων σήμερα, ο Βίκτορ Στίνα. Επάνω που έλεγα ότι βρίσκει χώρους στην επίθεση ο Πανσεραϊκός. Κατσαντώνης για τον Στίνα. Συρτή χαμηλή σέντρα για τον παντελώς αμαρκάριστο Άχμεντ Σαΐντ. Γκολ νούμερο 9 στην σεζόν για τον 29χρονο Γκανέζο Ιταλό. Πανσεραϊκός Αλμοπός 2-0 στο 70. Δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Στίνα απείλησε ο ίδιος, αλλά αισθάνεται πολύ καλά και σε ρόλο δημιουργού. Ο Μολδαβός είχε 2 ασίστος τώρα στη σεζόν, προσθέτει άλλες 2 σήμερα. Και ο Πανσεραϊκός δείχνει να αγκαλιάζει μία ακόμη νίκη, την 13η συνεχόμενη σε αυτό εδώ το πρωτάθλημα, Γιώργο. Ένα φεδρικό τέτοιο, ένας φεδρικός πίνακας, δεν ξέρω αν θα κάνει δουλειά. Πάντως θα γίνουν και αλλαγές τώρα από πλευράς της ομάδας του Αλμοπού. Σημαδιακό για τον Πανσεραϊκό ότι και στο πρώτο παιχνίδι στην Αριδαία τον γκολ το σημείωσε ο ίδιος παίκτης στο 70, τώρα και πάλι... Σωστό, και στο ίδιο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, ναι. Για να δούμε τον πίνακα αυτόν πάνω, αν θα λειτουργήσει ή όχι. Εδώ ο κύριος Γουγάς παρατηρεί τις αγώνες του, βλέπει, το ξαναβλέπει. Να δούμε αν θα λειτουργήσει. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα πλέον. Και προσπάθεια του Αλμοπού να φύγει με
κάτι στα χέρια από τις ΣΕΡΕΣ σήμερα. Δυσκολεύει όλο και περισσότερο μετά από αυτό το δεύτερο γκολ. Αν είχαμε VAR όπως την Super League ενδεχόμενα να εξεταζόταν ακόμα. Κράτησε κάτω το σημεάκι ο δεύτερος βοηθός, ο Θανάσης Θανασιάς. Ο Σαΐντ νίκησε στο τέταρτο τον Ντόκιτς. Γράφοντας το 2-0. Σ' ακούμε, Γιώργο. Βγαίνει ο Παρασκευάς και ο Πατρινός. Θα εισέλθει ο Ταχματζίδης. Και ο... θα δούμε τώρα γιατί κρατάει... περιμένουμε να δούμε τον παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Πόποβιτς, ο Ταχματζίδης και ο Πόποβιτς. Ματζίδης και Πόποβιτς είναι τα μόνα δύο επιθετικά όπλα που έχουν πραγματικά απομείνει στον Τυριακή. Δηλαδή πραγματικά γιατί ο Δημήτρης Τσιπούρας που είναι επίσης στον πάγκο δεν είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας. Ναι, Γιώργο. Πάντως οι άνθρωποι εδώ του Αλμοπού είχαν παράπονα για τη φάση του γκολ, αν ήταν offside ή όχι. Θα το δουν το βράδυ, λέει, στην τηλεόραση. Γιώργο, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και εμένα με γυμνό μάτι offside μου φάνηκε, αλλά το παιχνίδι εξελίχθηκε γρήγορα. Ξαναλέω, δεν έχουμε την πολυτέλεια του VAR ή των νοητών γραμμών εδώ. Η ουσία είναι ότι ο βοηθός που πήρε και την ευθύνη της απόφασης κράτησε το σημαίακι κάτω και στη συνέχεια έδειξε σέντρα. Ο πίνακα, πάνω τώρα θα δείτε τον πίνακα και δεν θα έχει νούμερα, έχει μονά νούμερα με αποτέλεσμα. Να δούμε τώρα τον πίνακα, γιατί όπως το βλέπουμε... Σλαμπάλογλου πίσω για τον Τσιμπούκα. Πες μας, Γιώργο. Θα βγει ο Σαΐτ. Ας δούμε λίγο τη φάση με τον Στίνα που μοιράζει για τον Κατσαντώνη. Έχει πολύ χώρο από τα αριστερά, δεν βγαίνει πάνω του Σλαμπάλογλου. Δεν βιάζεται όμως να σέντραρει και ο Κατσαντώνης. Τώρα συγκλίνει, κάνει τη σέντρα για τον Σοφιανό. Ελέγχει ο Ρίβας που γύρισε πίσω και ο κίνδυνος περνά από ό,τι φαίνεται για την άμυνα του Αλμοπού. Ναι, Γιώργο, συνέχισε. Και ο Πασαρικός θα κάνει, ο Παύλος Δερμιτζάκης θα κάνει ακόμη μια αλλαγή. Στη θέση ο Μπαΐροβης θα βγει στη θέση του Σαΐτ. Ο Αλμοπός στο μεταξύ είναι στο προσκήνιο εδώ, χωρίς πρεσάρισμα επάνω στον Ρίβα. Τον άφησε ελεύθερο εντελώς η άμυνα, έκανε το σούτ στην πλάτη του Ζέρι. Παρασκευάς. Και πάλι ο Αστέριος Παρασκευάς, μία από τις τελευταίες επαφές του με την μπάλα στο παιχνίδι, από ό,τι φαίνεται. Επάς, κόντρα στον Θημιάνη, φάουλ από τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, τον Σαΐντ Αχμετ Σαΐντ. Τώρα λοιπόν τρεις αλλαγές μαζί, δύο για τον Αλμοπό. Εδώ βλέπουμε και πάλι το replay του δεύτερου γκολ. Έχω την εντύπωση ότι το replay επιβεβαιώνει την αρχική μου εκτίμηση, ότι δηλαδή... καλύπτεται μόνο από τον αντίπαλο κύπερο Σαΐντ. Πάντως μέτρησε. Και τώρα ήρθε η ώρα της διπλής αλλαγής για τον Αλμοπό. Μέσα ο Δημήτρης Πόποβιτς με το νούμερο 11 και ο Χρήστος Ταχματζίδης για να περάσει στην κορυφή της επίθεσης στη θέση του Θέμη Πατρινού. Ο Πόποβιτς παίρνει τη θέση του Στέριου Παρασκευά. Παίζει το τελευταίο του χαρτί ο Γιώργος Τυριακίδης. Αλλαγή και από πλευράς του Πανσεραϊκού. Ο Σουηδοβόσνιος Άντμιρ Μπάιροβιτς περνάει στο παιχνίδι αντί του σκόρερ του δεύτερου τέρματος, για το οποίο συζητούσαμε πριν από λίγο, βλέποντας ξανά το replay του Σαΐντ. Ο οποίος έκανε τη δουλειά του. Ναι, Γιώργο. 1,5 λεπτό έχει περάσει για να γίνουν οι αλλαγές εξαιτίας του πίνακα που χάλασε. Και είμαστε στο 76 προς 77. Το είδαμε και αυτό λοιπόν. Εδώ και πάλι το δεύτερο γκολ. Με φτάσει στο 77.
και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με φάουλ υπέρ του Αλμοπού. Τον καλύτερο παίκτη του σήμερα, τον Γιώργο Μανολάκη, δεν βρήκε συμπαίκτη πάντως στο γέμισμα. Τελευταίο τέταρτο του αγώνα στις Σέρες. 2-0 προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό. Τάσος Αυλονίτης στο 28. Σαΐντ στο 70. Δημιουργός και στις δύο περιπτώσεις. Ο Βίκτορ Στίνα. Μάχεται ο Πόποβιτς. Φρέσκος, μόλις πέρασε το μάτς. Επάς. Μανουλάκης. Καλή η σέντρα. Σύγχυση. Μπέρδεμα στην άμυνα του Πανσεραϊκού προς στιγμήν. Πριν απομακρύνει ο Ζέρης. Ο Μπάιροβιτς παραχωρεί το πλάγιο. Το οποίο σπέβδει να εκτελέσει σχεδόν πανταχού παρόν για τον Αλμοπό. Γιώργος Μανολάκης. Να τους εδώ. Ο 23χρονος αριστερός μπακ. Σε ένα πιο σύνθετο ρόλο σήμερα. Κεφαλιά προς τα πίσω. Μαζεύει χωρίς πρόβλημα ο Παναγιώτης Κατσίκας. Ο οποίος αντικαθιστά τον βασικό κίπερ του Πανσεραϊκού. Τραυματία Μάκη Γιαννίκογλου και δεν τα πηγαίνει καθόλου άσχημα. Είχε δεχτεί γκολ 3 βέβαια, αλλά μόνο σε ένα μάτς στις προηγούμενες 4 εμφανίσεις του ενάντια στην ΑΕΚ για το κύπελο. Clean sheets στα άλλα παιχνίδια. Και είναι καθοδόν για ακόμα μια απαραβίαστη αιστεία σήμερα. Ο 24χρονος κίπερ. Εδώ ξανά το φάουλ. Θημιάνης από τον Καρασαλίδη και τώρα ο άνθρωπος που έδωσε τη λύση για τον Πανσεραϊκό, ο Τάσος Αυλονίτης, τον εμπιστεύτηκε στο αρχικό σχήμα. Ο Παύλος Δερμιτζάκης αντί του Φώτη Παντεκίδη και τον δικαίωσε και με την εν γέννη παρουσία του Αυλονίτης και με το βέβαια το υπερπολίτιμο πρώτο γκολ. Θημιάνη σε ρόλο λίμπερο έβγαλε την παλιά προς τον Κατσαντώνη. Κεφαλιά από τον Στάικο μαζεύει ο Πεταβράκης. Πάσα στον κενό χώρο για τον Κατσαντώνη. Και και πάνω του ο Τσιμπούκας. Κρατά μπάλα ενάντια σε δύο ο Κατσαντώνης, ο οποίος πάει να παίξει και με το ρολόι. Δεν βρίσκει συμπαίκτη πάντως. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, ειδικά από τη στιγμή που μέτρησε και το δεύτερο γκολ, ο Πανσεραϊκός παίρνει μια εύκολη, να το πω έτσι, νίκη. Ακριβώς, Γιώργο Μίνο. Ακολουθεί δύσκολο εκτός έδρας μάτς την Τετάρτη live από την R3 στις 3:15 ενάντια στον Ηρακλή, στο Καφανζόγλιο. Και μετά έχει ρεπό ο Πανσεραϊκός. Για τον Αλμοπό ακολουθεί την Τρίτη εντός έδρας μάτς ενάντια στην δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Πες μας, Γιώργο. Ο Τσιπούρας και ο Πέλκας θα είναι οι παίκτες που θα μπουν στο παιχνίδι. Σε λίγα λεπτά θα μάθουμε για τους παίκτες που θα βγουν. Σοφιανός για τον Στάικο, Κατσαντώνης και αυτός από τους καλούς του Πανσεραϊκού σήμερα, ο Κύπριος. Κοίτα την μπάλα έξω καθώς είναι ο αρχηγός του Αλμοπού, ο Παύλος Έπας. Θα βγουν λοιπόν και οι δύο καθαρό εμιχάφ που έχουν απομείνει, Γιώργο, στο τερέν για τον Αλμοπό. Να περιμένουμε τον Βασίλη Πέλκα. Να αναλάβει ρόλο δημιουργικού χαφ με τον Δημήτρη Τσιπούρα να παίζει στο πλευρό του Ταχματζίδη στην επίθεση.
θα γίνουν τώρα οι δύο αλλαγές, με την καθυστέρηση για την οποία μας μιλούσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μήνος. Ακριβώς, ναι, δεν υπάρχει λόγος να επεκταθούμε περισσότερο. Πήγαμε μερικά χρόνια πίσω και σε αυτό. Μέσα λοιπόν ο Πέλκας και ο Τσιπούρας, έξω ο Έπας και ο Πέτας. Τις αλλαγές στο 83, ούτε ένα δεκάλεπτο δεν απομένει και με τον Αλμοπό να ψάχνει δύο γκολ για να πάρει κάτι από το σημερινό μάτς. Φαντάζει δύσκολο με δεδομένη την εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα. Οδεύουμε, όπως έλεγα και νωρίτερα, σε μια καθαρή διαδικαστική, θα έλεγα, νίκη του πρωτοπόρου Πανσεραϊκού, ο οποίος, παίρνοντας το μάτς και σήμερα, δεν φτάνει μόνο τις 13 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά ξανανοίγει και την διαφορά του από την δεύτερη ΑΕΛ στους 12. Θα επισκεφθεί το Αλκαζάρ, μεταξύ άλλων, στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μια τέτοια διαφορά, ενώ μπήκαμε πλέον στον Απρίλιο, είναι, αν μη τι άλλο, πολύ σημαντική. Για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος επιμένει με τον Σοφιανό. Δυνατή παλιά, ο Ζέρης έκανε την κούρσα και την κυνήγησε χωρίς επιτυχία. Κέρδισε πάντως το χειροκρότημα από την εξέδρα, από τους αιρέους φιλάθλους. Πέλκας γύρισε πίσω για να πάρει μπάλα. Είναι πρακτικά ο μόνος παίκτης, ίσως μαζί με τον Ρίβα, στον οποίο πάσαρε τώρα, που πάνε να γεμίσουν τον άξονα για τον Αλμοπό. Ναι, Γιώργο. Ο Μπασκανάκης θα είναι ο παίκτης που θα, και ο Σιόντης, που θα πάρουν τις θέσεις του Κατσαντώνη και ακόμη του Στάκη. Σε λίγο ο Κατσαντώνης έχει μια τελευταία ευκαιρία για να κάνει κάτι σημαντικό στο παιχνίδι. Πάσα εδώ για τον Μπάιροβιτς, offside όμως ο Σουηδός, ο οποίος τα βάζει με τον συμπαίκτη του, προφανώς επειδή θεωρεί ότι ο Κύπριος καθυστέρησε την πάσα. Ζητώ συγγνώμη. Γιώργο, παίζουμε ξανά αν θέλεις ποιοι βγαίνουν. Βγαίνει ο Ανδρέας Κατσαντώνης και ο Πασχάλης Σταϊκός. Διπλή αλλαγή για την ομάδα μας. Και μπαίνει ο Μπασκανάκης και ο Σκιόντης. Εξαιρικά ο Αλέξανδρος Μπασκανάκης παίρνει χρόνο συμμετοχής και σήμερα. Και ο πολύπυρος Στέφανος Σκιόντης, 35 στα 36 πια. Ναι, Γιώργο. Και ο Παύλος Δερμιζάκης είπε να παίξουν το σύστημα 4-2-3. Χειροκροτήματα και για τον Στάικο και για τον Στέφανο Σιόντι, το νούμερο 22, ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού. Παίρνει πρακτικά τη θέση του Στάικου στο τερέν. Κλείνουν οι κινήσεις των προπονητών από τους πάγκους. Πέντε λεπτά πριν τα 90. Διαγώνε παλιά από τον Μανολάκη προς τον Παπαδόπουλο. Το πλάγιο είναι για τον Αλμοπό μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Ρίβας για τον Ασλαμπάλογλου. Για τον Τσιμπούκα. Η απουσία του Σουλιώτη λόγω τιμωρίας αποδείχθηκε σημαντική, θα μπορούσε να πει κανείς, βλέποντας το μάτς στο φινάλε στην φάση του πρώτου γκολ. Τώρα εδώ Αλμοπός απειλείται και με τρίτο, καθώς ξέρει ανέβασαν τέσσερις παίκτες. Η πάσα του Μπάιροβιτς δεν είναι η καλύτερη δυνατή.
Σουηδοβόσνιος, ήταν βασικός στο προηγούμενο μάτς, στην νίκη 0-2 στην Οικουμενίτσα. Παλιός παίκτης του Πανετολικού. 18 γκολ με τα Χανιά πέρσι. Ευκαιρία εδώ για το 3-0. Τη χάνει όμως ο Αλέξανδρος Μασκανάκης. Υπάρχει και υπόδειξη offside στην αρχή της φάσης. Δεν νομίζω ότι υπήρχε offside εδώ. Με καλή ευκαιρία για τον 18χρονο half. Παίρνει χρόνο συμμετοχής φέτος από τον Δερμιτζάκη και έχει συνεισφέρει ένα γκολ, μια assist και ένα κερδισμένο πέναλτι. Ο Αλέξανδρος Μασκανάκης, γεννημένος τον Αύγουστο του 2004 και αυτός σεραίος από τον Δραβίσκο. Στο 88 πλέον. Συνεχίζει να δίνει οδηγίες. Τον ακούτε φαντάζομαι και εσείς ο Παύλος Δερμιτζάκης, παρότι το μάτς φαίνεται να έχει κρυθεί. Κεφαλιά από τον Πέλκα. Τσιπούρας. Νεύρα από τον Παπαδόπουλο. Τους παίκτες τώρα προσπάθησαν περισσότερο στο σημερινό παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Ρίβας. Μαρκάρει ο Μπάιροβιτς. Παπαδόπουλος, Ασλαμπάλογλου και Τσιμπούκας. Τέσσερα λεπτά ο επιπλέον χρόνος, όπως ενημερώνει ο Γιώργος Μίνος, και πάνω που ετοιμαζόμουν να πω ότι φαίνεται πως οι παίκτες και των δύο ομάδων περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ο Θημιάνης κυνήγησε, κέρδισε, αλλά δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει τον Μπάιροβιτς. Πάμε, 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 θέσεις. Ο οποίος μετά τη φυγή του από την Ελλάδα δοκίμασε την τύχη του στην μακρινή Ταϊλάνδη με την Σουκοτάι. Δεν τα πήγε καλά εκεί και επέστρεψε στην χώρα μας το Γενάρη για τον Πανσεραϊκό, μια επιπλέον λύση για τη γραμμή κρούσης. Στήνα θα βγάλει όλο το μάτς, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έκρινε ο Μολδαβός με τις δύο ασίστ του. Σέντρα ψηλή για τον Τάσο Αυλονίτη για το 1-0 στο 28. Συρτή στο 70 για τον Σαΐντ για το 2-0. Αυλονίτης καθαρίζει με το κεφάλι μία ακόμη βαθιά παλιά. Και παίρνει το φάουλ Κώστας Τιμιάνης. Νωρίτερα μπήκε στη φάση και ο Αλέξανδρος Μασκανάκης. Ακόμη ένας πιτσιρικάς που παίρνει την ευκαιρία και σήμερα από τον Παύλο Δερμιτζάκη. Θυμίζω νωρίτερα μπήκε στο μάτσο 19χρονος Μάριος Σοφιανός. Πριν από λίγο ο 18χρονος Αλέξανδρος Μασκανάκης. Δεν είναι εύκολο να συνδυάζει κανείς πορεία πρωταθλητισμού με ενέσεις της ομάδας με νέο αίμα. Καρασαλίδης. Συμπληρώνεται το πρώτο από τα 4 επιπλέον λεπτά. Σιόντι πίσω στον Κατσίκα. Ξανά ο Στέφανος Σιόντις. Ξανά Κατσίκας με ύψος την μπάλα τροφοδοτεί τον Αυλονίτη. Και εκείνος τον Σταύρο Πεταβράκη. Ο
Γιάννης έκανε και σήμερα σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά στον άξονα για τον Πανσεραϊκό. Ο Πεταβράκης ξεμαρκάρεται, ζήτησε μπάλα και την πήρε ο Βίκτορ Στίνα. Ο Σκανάκης δεν πέρασε από τον Πέλκα. Άλλη μια κερδισμένη κεφαλιά από τον Αυλονίτη. Πεταβράκης σηκώνει για τον Μπάιροβιτς. Σουηδός παίρνει το κόρνερ από τον Θωμά Τσιμπούκα. Κόρνερ μετά από πάρα πολύ ώρα για τον Πανσεραϊκό. Από το πρώτο ημίχρονο για την ακρίβεια. Σε μια από τις τελευταίες φάσεις στο μάτς. Ο Στίνα και ο Σοφιανός επάνω στην μπάλα. Φεύγει ο Σοφιανός. Καλή εκτέλεση από τον Στίνα. Όχι τόσο καλή όσο μου φάνηκε αρχικά. Μάζεψε ο Ντόκιτς. Όπως δεν στάθηκε άσχημα στο μάτς απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά πρακτικά δεν απείλησε την αιστεία του Παναγιώτη Κατσίκα. Και από τη στιγμή που βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν το ημίωρο, η αποστολή του ήταν εκ προημίου δύσκολη. Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη ήττα του Αλμοπού εκτός έδρας μετά από εκείνη στην Βέρεια. Πόποβιτς τους βγάζει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δεν απειλεί τον Κατσίκα. Γιώργο μου, με συγχωρείς, δεν άκουσα τι είπες. Λέω, είχε και μια πολύ καλή στιγμή, δύο καλές στιγμές ο Αλμοπός, με τον Πατρινό μια ευκαιρία που έκανε με τον Παδόπουλο δεξιά που έβγαλε τη σέντρα, αλλά μπλόκαρε ο τερματοφύλακας και ένα σούτ στο πρώτο ημίχρονο στις αρχές που δεν μπόρεσαν οι παίκτες του Αλμοπού να σκοράρουν. Στο πρώτο ημίχρονο. Στίνα. Πολύ διάθεση, πολύ κίνηση και βέβαια τις δύο ασίστ. Ευκαιρία για τον Μπαϊρόβιτς για το 3-0. Έξω. Καλή στιγμή και η τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Άντμιρ Μπαϊρόβιτς. Στείλει την μπάλα λίγο έξω. 2-0 το τελικό σκορ. Εδώ και πάλι το replay. Ωραία η κάθετη. Καλό και το πλασέ, αλλά όχι όσο καλό χρειαζόταν. Με αυτή την τελευταία φάση λήγει και το παιχνίδι, το shoot-out του Άντμιρ Μπαϊρόβιτς. 2-0, 13η συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα για τον πρωτοπόρο Πανσεραϊκό, ο οποίος ανεβαίνει στους 43 βαθμούς, αφήνοντας ξανά 12 πίσω στους 31 την ΑΕΛ. Σύντομο break και επιστρέφουμε στις Σέρρες. Επιστρέψαμε στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, φίλες και φίλοι. Βλέπετε το τελικό σκορ, καθαρή νίκη του Πανσεραϊκού με το Αλμοπού με 2-0. Τον προπονητή του Αλμοπού, τον Γιώργο Τριακίδη, έχει δίπλα το Γιώργος Μίνος και σε αυτόν δίνω το λόγο. Γιώργο. 2-0 έχασε ο Αλμοπός, ένα θετικό σερί για την ομάδα της Αλμοπίας τελικά δεν συνεχίστηκε. Πού οφείλεται? Εντάξει, κάποτε θα γινόταν και αυτό. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια την ομάδα του Πανσεραϊκού για την νίκη. Εμείς μέχρι το πρώτο γκολ νομίζω ότι ήμασταν αρκετά καλοί, ήμασταν στο παιχνίδι. Δυστυχώς πληρώσαμε μια φάση που ξέραμε ότι είναι πολύ δυνατός ο Πανσεραϊκός σε μια στατική φάση και μετά σέντρα. Ήρθε γκολ από ψηλά με κεφαλιά. Μέχρι και το δεύτερο γκολ νομίζω ότι θέλαμε αλλά δεν μπήκαμε στο παιχνίδι. Δεν είχαμε το απαιτούμενο πάθος πιστεύω όπως το προηγούμενο παιχνίδι να διεκδικήσουμε κάτι από αυτό το μάτς και φαίνεται νομίζω ότι δεν δημιουργήσαμε πολλές προϋποθέσεις για να ισοφαρίσουμε για να πετύχουμε γκολ. Από ό,τι πληροφορούμε το δεύτερο γκολ είναι offside, αλλά από εκεί και πέρα, μετά το 2-0, νομίζω ότι πιο πολύ περιμέναμε να τελειώσει το παιχνίδι παρά να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι. Τώρα έχετε το Παναθηναϊκό Β' την Τρίτη. Ναι, δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε τίποτα. Ίσως ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στο πρόγραμμα, να το χάσουμε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να επανέλθουμε μέσα στο γήπεδό μας στις νίκες. Σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά στο. Πρώτη ήττα του Αλμοπού μέσα στο 2023, αυτό το 2-0 από τον Πανσεραϊκό. Η τελευταία του ήταν από την ΑΕΛ τον Δεκέμβριο, στις 11 Δεκεμβρίου, 1-0-2. Είδαμε και πάλι το 1-0 από τον Τάσο Αυλονίτη στο 28ο λεπτό. Το γκολ που πρακτικά έκρινε το μάτς, καθώς ακολούθησε η επισφράγηση
του 2-0 στο 71. Μία ακόμη ασίστ από τον Βίκτορ Στίνα. Ο Σαΐντ δείχνει να βρίσκεται σε θέση offside. Το γκολ πάντως μέτρησε, σφράγισε την νίκη του Πανσεραϊκού με 2-0. Ο Γιώργος Μίνος έχει δίπλα του τον άνθρωπο που άνοιξε το σκορ. Πρώτο γκολ πίσω στην Ελλάδα για τον Τάσο Αγλονίδη. Γιώργο. Τάσο Αγλονίδη σημείωσε στο πρώτο γκολ. Άνοιξε δηλαδή το χορό για να σημειωθεί η νίκη για τον Πανσεραϊκό. Το παιχνίδι αυτό θεωρείστε ότι ήταν παιχνίδι με παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός για να 11 αγωνιστικές από μένα, έχετε και ένα ρεπό. Επέζει και με την Ηρακλή για να κάνει τον ήρωα πραγματικότητα. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι από ό,τι φάνηκε. Το σκόρ είναι καθαρό 2-0, αλλά ο αντίπαλος είναι πολύ δυναμικός. Όπως είπατε και εσείς, άνοιξα το σκόρ. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι το αφιερώνω στην γυναίκα μου και στο Θεό που περιμένουμε και ένα δεύτερο παιδάκι. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Μένω 11 αγωνιστικές, όπως είπατε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ξέρουν πολύ καλά ότι όλες οι ομάδες από κάτω θέλουν να κερδίσουν τον Πανσεραϊκό, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτη βαθμολογία. Εκεί όμως θέλουμε να μείνουμε και πιστέψαμε, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όπως ξεχωριστά, κοιτάξτε και την Τετάρτη. Ένα μεγάλο παιχνίδι στο Καφταζόγλιο με τον Ηράκλειο. Ακριβώς, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα έχουμε μια διαφορά ασφαλείας, αλλά ένα ντέρμπι είναι ένα ντέρμπι και θέλουμε να το κερδίσουμε, γιατί θα αυξήσουμε και άλλο τη διαφορά μας, αλλά θα δώσει και ψυχολογία στην ομάδα και στους παντούς μας. Ευχαριστούμε θερμά. Είστε καλά. Αυτά λοιπόν έρχεται σε 2 δευτερόλεπτα και ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο Παύλος Δερμιτζάκης, ο οποίος οδηγεί την ομάδα του Πανσεραϊκού από νίκη σε νίκη. Κοντά μας λοιπόν ήρθε ο κύριος Παύλος Δερμιτζάκης. Κύριε Δερμιτζάκη, από νίκη σε νίκη ο Πανσεραϊκός, αλλά βήμα-βήμα όπως λέτε και εσείς. Καταρχάς είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια νεανική ομάδα, μια ομάδα η οποία ξέρει τι θέλει και τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι πήγαμε γενικά, κάναμε ένα καλό παιχνίδι και στο πρώτο ημίχρονο το οποίο το ελέγχαμε. Θεωρώ ότι προσπαθούσαμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του αντιπάλου βάσει σχηματισμού. Κάτι το οποίο κάναμε, πετύχαμε ένα γκολ, είχαμε ένα δοκάρι. Στο δεύτερο κάναμε μια καλή διαχείριση. Θεωρώ ότι με το 2-0, με το που πετύχαμε το 2-0, κλείδωσε και το αποτέλεσμα και κοιτάμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος και το στόχο το μεγάλο τον οποίο έχουμε βάλει. Γι' αυτό συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχετε τώρα τον Ηρακλή. Πάντως ένα παιχνίδι και, εδώ, και αυτό μεγάλο με τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Δύο ομάδες, μεγάλη ιστορία. Έχουμε πολλά δυνατά και δύσκολα παιχνίδια. Ένα από αυτά είναι και ο Ηρακλής, που πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα μεσοεπιθετικά. Και είναι μια ομάδα η οποία έχει τον ίδιο στόχο με εμάς. Αλλά θεωρώ ότι με την ανάλογη σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια, θα αντιμετωπίσουμε και αυτό. Θέλω να ρωτήσω, κοιτάτε παιχνίδι με παιχνίδι, επαγγελματικές νίκες περισσότερο, ή η νίκη φυσικά μετράει και η ουσία, ή και το θέαμα? Γενικά προσπαθούμε να συνδυάσουμε πράγματα, δηλαδή να συνδυάζουμε καλή απόδοση και αποτέλεσμα. Όταν για χι λόγους δεν μπορείς να πετύχεις και την καλή απόδοση, το πας επαγγελματικά να πετύχεις το στόχο που οποίο είσαι για κάθε παιχνίδι. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθούμε και παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, γιατί είμαστε η καλύτερη ομάδα. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. 15η νίκη σε 17 αγώνες για τον Πανσεραϊκό υπό τις οδηγίες του Παύλου Δερμιτζάκη από τις 22 Νοέμβρη, όταν διαδέχτηκε τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Συνολικά στη σεζόν 13η σε 13 για τους Σεραίους στο πρωτάθλημα, στο συν 12 και πάλι από την ΑΕΛ με αυτό το σημερινό 2-0 επί του Αλμοπού. Υπενθυμίζω στο 28 Αυλονίτης και στο 71 ο Σαΐντ από θέση offside, όπως όλα δείχνουν. Μέτρησε πάντως τον γκολ. Καθαρή νίκη εν τέλει για τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για να δώσω μια τελευταία πάσα στον Γιώργο Μίνο ή πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Ας πάμε λοιπόν στον Γιώργο. Ναι, Γιώργο. Τον Βασίλη Παπαδόπουλο έχουμε, ο οποίος θα μας πει το σχόλιο του για το σημερινό παιχνίδι, ότι ο Αλμοπός δεν κατάφερε να συνεχίσει το θετικό σερί που είχε και τώρα κοιτάτε και το μάτς με τον Παναθηναϊκό την Τρίτη. Πώς είδες αυτό το παιχνίδι και ένα σχόλιο για τη συνέχεια? Ναι, δυστυχώς σταμάτησε το σερί μας. Ήμασταν 9 παιχνίδια αίτητοι. Ερχόμαστε από μια καλή νίκη. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά καλοί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας και με τον γκολ και με την απόδοσή μας. Πέσαμε χωρίς κάποιο λόγο. Ξέραμε ότι ο Πανσεραϊκός είναι μια καλή ομάδα που θα, άμα βρει μια ομάδα απέναντι της όχι πολύ συγκεντρωμένη, θα το εκμεταλλευτεί όπως και το έκανε. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μια νίκη που μπορούσαμε να την αποφύγουμε.
κοιτάμε το επόμενο μάτσο, όπως είπες, με τον Παναθηναϊκό. Τρίτη το παιχνίδι, τρίτη Παρασκευή. Είμαστε μια καλή ομάδα, το έχουμε αποδείξει, θα το ξαναποδείξουμε. Δεν χρειάζεται να δικούμε το σε αυτούς μας. Πρέπει κάθε παιχνίδι να το κοιτάμε σαν μια μεγάλη ομάδα, να αποβάλουμε αυτή την ιτοπάθεια όπως έχουμε κάνει και να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ.